Πάμε λίγο σε ποιες χώρες τώρα έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων. Βλέπουμε λοιπόν τις χώρες όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων και θα πρέπει να σου πω, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ότι η Βρετανία είναι η πρώτη χώρα που πλέον έγινε γνωστό ότι θα μπαίνουν σε 20ήμερη καραντίνα οι στενές επαφές. Όχι μόνο τα κρούσματα, οι στενές επαφές των κρούσματων. Εγώ να πω βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για πανδημία, σε καμία περίπτωση μιλάμε για κάποια κρούσματα τα οποία έχουν καταγραφεί σε συγκεκριμένες χώρες. Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών. Ακριβώς. Και μιλάμε για μια ασθένεια που είχε εκδηλωθεί από τον γενικό πληθυσμό από το 1980, επανεμφανίστηκε. Βλέπουμε συνολικά τα κρούσματα είναι 143. Ναι. Βλέπουμε στον Καναδά 22 κρούσματα τα περισσότερα. Στην Πορτογαλία 34, μάλιστα. Ηνωμένο Βασίλειο 20, Ισπανία 50 κρούσματα και μετά όσο μειώνεται ο αριθμός, Αυστραλία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία 3-1 και η Σουηδία 1 όπως και λοιπόν, η Ολλανδία 1 κρούσμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι έχει προηγηθεί η πανδημία του κορονοϊού και κάθε τι έχει να κάνει με ασθένεια, με ιό, κάτι που δεν γνωρίζουμε, κάτι το οποίο έρχεται ξανά στην επιφάνεια, μας ανησυχεί και μας προβληματίζει, μας πιάνει μια παγωμάρα που λένε. Πάμε στην κυρία Κική Σονίδου να την ευχαριστήσουμε θερμά, πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου Ηνωμένου Βασιλείου και διευθύντρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης Λονδίνου. Την καλησπέρα μας, κυρία Σονίδου. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το πρώτο ερώτημα, πόσο πρέπει να ανησυχούμε? Κοιτάξτε, ακόμη δεν έχουμε εκφράσει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Προσέχουμε. Έχουμε 20 κρούσματα, όπως είπατε, αλλά περιμένουμε ενδεχομένως περισσότερα αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο, δηλαδή από σήμερα αύριο. Μιλάμε τώρα για ιογενείς λοιμόξεις που δεν τις βλέπουμε τόσο πολύ στην Ευρώπη. Είναι καθαρά η πρόλευσή τους από την Κεντρική και Δυτική Αφρική. Όπως έχουμε δει και άλλους ιούς, και έμπολα και ζίκα και HIV. Αυτές τώρα. Οι λοιμώξεις μεταφέρονται από ανθρώπους που ταξίδεψαν. Άνθρωπος που ταξίδεψε στο Λάγο, στην Ιγυρία, μετέφερε τον ιό στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχουμε 20 άτομα που νοσούν. Σίγουρα αυτά τα άτομα έχουν έρθει σε επαφή μεταξύ τους και έτσι μεταδόθηκε. Επίσης, είπανε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των κρουσμάτων είναι άτομα που... άντρες που έχουν ομοφιλοφιλικές σχέσεις μεταξύ τους, οπότε υπήρξε μια σύνδεση σεξουαλικώς μεταδιδόμενης λοιμώξης που σχετίζεται επίσης από τα υγρά του σώματος, ότι έχει κάποια συσχέτιση με αυτή τη λοιμώξη που βλέπουμε και αυτά τα περιστατικά τις τελευταίες μέρες. Είναι μια λοιμώξη, θα πάρει το λόγο και η Βάλια Εμπούη βέβαια, η οποία οδηγεί στο θάνατο? Όχι. Όχι, δεν είχαμε ποτέ. Κοιτάξτε, από το 80, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτές οι ιογενείς λοιμώξεις είναι απολύτως υπό έλεγχο. Είναι φύση αδύνατο να χάσει κάποιον, εκτός αν είναι ανοσοκατεσταλμένος, έχει υποκείμενα νοσήματα, έχει και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορεί να δημιουργήσουν επιπλοκές. Συνήθως αυτοϊάται κάποιος. Από τις 6 με 13 μέρες από την επαφή θα νοσήσει. Όταν εμφανίζονται τα συμπτώματα, περιμένουμε άλλες 2 εβδομάδες περίπου μέχρι να υφεθεί η νόσος και να υφεθούν τα συμπτώματα. Οπότε μετά ο κόσμος είναι καλά, γι' αυτό και ζητάμε για 2-3 εβδομάδες, 21 μέρες για την ακρίβεια. Όποιος νόσησε και όποιος ήρθε σε επαφή, να απομονώνεται για να μην μεταδίδει. Γιατί οι περισσότεροι που μεταδίδουν έχουν έρθει σε επαφή με τον ασθενή. Μάλιστα. Να μας μιλήσετε λίγο για τα συμπτώματα που έχει νόσος και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην νοσήσουμε, αν μπορούμε να πάρουμε μέτρα προφύλαξης για να μην νοσήσουμε. Κοιτάξτε, αυτά που θα δούμε συνήθως είναι πυρετός, κεφαλαλγία, κόπωση, πολλές φορές λεμφαδενοπάθειες που δεν βλέπεις τον κλασικό ιό της ευλογιάς, που δεν τον βλέπουμε τόσο εύκολα. Μπορεί να έχουμε κάποιο εξάνθημα, που αυτό είναι και το πιο δρομακτικό, όποιος έχει δει εικόνες, αυτό μου έλεγαν ασθενείς σήμερα. Γιατί είναι, να το πούμε απλά για να καταλάβει ο κόσμος, σαν φουσκάλες πάνω στο δέρμα, που είναι κόκκινες και έχουν ένα γαλακτώδες υγρό στο εσωτερικό και αυτό είναι και το πιο άσχημο. Και είναι και αντιαισθητικό. Στο πρόσωπο, στα χέρια και στα πόδια. Βεβαίως. Είναι και μπορεί να αφήσει και ουλές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πιο τρομακτικό. Μέχρι να ξεραθούν, για να το πούμε απλά, αυτές οι φουσκάλες, να τις πούμε πολύ απλοϊκά, στο δέρμα,
Είμαστε άνθρωποι που μεταδίδουμε όταν τις έχουμε. Άρα θα πρέπει να στεγνώσουν αυτές πάνω στο δέρμα για να μεταδίδονται και να είναι κάποιος ασφαλής για να μην χρειάζεται επιπλέον απομόνωση. Βέβαια, θα μου πείτε πόσο εκτεθειμένοι είμαστε. Πώς ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που ταξιδεύουν στην Αφρική. Στον Ηνωμένο Βασίλειο σίγουρα. Διεθνής προορισμός, πολλοί κόσμος εδώ από την Αφρική πηγαίνουν, έρχεται και έτσι ξεκίνησε και η μετάδοση. Στην Ελλάδα, πόσα περιστατικά μπορεί να έχουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε. Επειδή αυτό μεταδίδεται κυρίως με τα υγρά του σώματος, αλλά σε παρατεταμένη επαφή, σε χώρους που υπάρχει συνωστισμός, από μικροσταγονίδια, μιλάω, φτύνω, φτερνίζομαι, μένω σε κάποιο χρονικό διάστημα με κάποιον που νοσεί, όχι απλά πέρασα και το κόλλησα. Εδώ το φοβόμαστε περισσότερο γιατί ο κόσμος συγκεντρώνεται, καλοκαίρι, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν φοράνε μάσκες, οπότε υπάρχει μια μεγαλύτερη ανησυχία. Οι φροντιστές, αν κάποιος νοσήσει, οι άνθρωποι που τον βοηθούν, τον παρακολουθούν, τον φροντίζουν, είναι και αυτοί εκτεθειμένοι. Ακόμα και με υγρά σώματος, σε σεντόνια, σε πετσέτες, σε σόρκα, σε προσωπικά αντικείμενα, μπορούν να μεταδώσουν. Άρα, τι προσέχουμε πάντα, συνθήκες υγιεινής, που είναι το βασικό, που είναι και αυτό που λείπει σε μεγάλο βαθμό σε χώρες όπως στην Αφρική, που δεν έχουν εμβόλια για παραπασθένειες, που οι συνθήκες διαβίωσης είναι πάρα πολύ δύσκολες, που δεν υπάρχει πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ούτε υπάρχει τριτοβάθμια φροντίδα. Υπάρχει ένα υπόβαθρο και μην ξεχνάμε ότι σε πολλές από αυτές τις χώρες κάποιοι άνθρωποι τρέφονται με ζώα που δεν θα διανοούμασταν ποτέ εμείς να τραφούμε στην Ευρώπη και από εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος μετάδοσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες διαβίωσης παίζουν ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο. Κάτι που στην Ευρώπη είμαστε πιο προσεκτικοί και λιγότερο εκτεθειμένοι. Άρα με σωστές συνθήκες υγιεινής προστασίας, νομίζω ότι είμαστε ασφαλείς. Μάλιστα. Είναι αυτό που είπα και στον πρόλογό μου, ότι ξέρετε, διανύουμε μία περίοδο πανδημίας, προηγήθηκε ο κορονοϊός, υπάρχει ο κορονοϊός και κάθε τι νέο τώρα μας πανικοβάλλει. Ωστόσο, καθησυχαστική η αντρική κοινότητα είναι κάτι το οποίο γνωρίζαμε, δεν οδηγεί στο θάνατο όπως μας το είπατε, οπότε λίγη προσοχή παραπάνω. Ακριβώς. Και είναι ενδυμικά αυτά τα φαινόμενα, ξέρετε, μπορεί να εμφανιστούν σε περιοχές. Και κυρίως από ανθρώπους που προέρχονται από συγκεκριμένες χώρες που ταξίδεψαν, ήρθαν σε επαφή, νόσησαν ήδη και μετέδωσαν την νόσο. Δεν τίθεται θέμα πανδημίας. Απλά μετά την πανδημία είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι και πιο τρομαγμένοι. Απλώς προσοχή. Προσοχή, επαγρύπνηση, παρακολούθηση και θα είμαστε σε επικοινωνία. Μάλιστα. Κυρία Σονίδου, να είστε καλά. Την καλησπέρα μας από Ελλάδα, από Κρήτη. Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάντως, αν μου επιτρέπει, στην Αμερική επέστρεψαν οι μάσκες.